Μηχανικά χαλάν, ο Χαμάν, ο Χαμάν. Θα κλέψω ένα μήλο, να ξέρεις. Να τα κλέψεις όλα. Μ' αρέσει να το παίρνω το μήλο, να το βάζω στην μπλούζα, να το κάνω έτσι. Έτσι, μπράβο. Να μικρούλεις. Να το κάνεις έτσι με την μπλούζα και να μην και... το κόβεις με το μαχαίρι, να το τρως με τη φλίδα. Έτσι, μ' αρέσει. Σαν... γιατί όλη η βιταμίνη λέει είναι στη φλίδα. Έτσι, σε όλα τα φλούτα. Λέει, έτσι είναι, έτσι είναι. Ζαγορίν. Δεν έχεις ακούσει τι λένε. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Παιδιά, αυτή η πάναπλη λαϊκή ρύση είναι σοφή και βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Όντως το μήλο. Αν το τρώγαμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ στο γιατρό. Είναι δεν το πάρα πολύ ωραίο το μήλο. Αλλά είμαστε, ξεχνάμε φρούτο. Να φάμε το φρούτο, ρε παιδί. Και είναι το φρούτο το οποίο μπορείς να το φας έτσι, μπορείς να το φας μαγειρευτό, μπορείς να το φας γλυκό, μπορείς να το φας μαρμελάδα, ό,τι θέλεις. Η μάνα πώς θα βάλει στη διατροφή του παιδιού το μήλο ύπουλα πονηρά για να το φάει το παιδί να το χωρίς ύπουλο, να το καταλάβει. Το ύπουλο το κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε γλυκό με μήλο λοιπόν. Θα κάνουμε λουκουμάδες. Λουκουμάδες. Λοιπόν, πες μου ποιος, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος, δεν θέλει να φάει ένα λουκουμά. Κανείς ποτέ κανείς. Πουθενά. Ποτέ κανείς πουθενά. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Ρένα. Είσαι καλά. Βλέπω σήμερα κουρεύτηκες. Έχεις λίγα υλικά. Και παραμίκρινες. Μικρή να βρίσκεις. Ναι, 25, 24. Δεν τα δει μικρά. Την ηλικία μου δείχνω. Εντάξει, την ηλικία σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Λοιπόν, θα χάσουμε σήμερα. Καλημέρα, είπαμε καλημέρα. Είπα, 7 φορές είπαμε. Δεν πειράζει και άλλη μία 8. Καλημέρα. Λοιπόν, λουκουμάδες μήλου, 6 μήλα ζαγορί, ένα φλιτζάνι τσαγιού γάλα, 2 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ένα αυγό. Ένα ποτήρι κρασιού, ό,τι ποτό έχω, είτε κονιάκ είτε ουίσκι, καρυδόψυχα. Μέλι. Θέλουμε 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ, πάλι, λίγη κανέλα τριμμένη, λάδι για το τηγάνισμα. Το μέλι το οποίο έχουμε είναι μάνης, είναι θυμαρίσιο, το οποίο κυκλοφορεί και με μαστί χαχίου. Μέσα στο μέλι έχει άρωμα μαστί χαχίου. Ναι. Και είναι ένα πράγμα εξαιρετικό, το οποίο θα το φτιάξουμε. Από πού είναι από τη Μάνη. Τη Μάνη. Άλλη περιοχή της Ελλάδας, παραγωγικότατη. Ναι, είναι θυμαρίσιο, έχει υπόψη σου. Σπουδαία. Και με τη μαστίχα μέσα είναι εξαιρετικό. Έχει μια γεύση, δεν μπορώ να την περιγράψω. Ανυπομονώ, θα δοκιμάσω λοιπόν, από τη μαστίχα, θα μας το φέρεις. Θα το φέρω την άλλη εβδομάδα, θα το φτιάξω. Τέλεια, τέλεια. Φέρω μου από εκεί, σε παρακαλώ αυτό. Παίρνουμε ένα μπολ. Παίρνουμε ένα μπολ. Και σε μπολ μπορείτε να το κάνετε αυτό. Και σε μπολ, λοιπόν. Πού πας, πού σε χάνω. Περίμενε, παιδί μου, μην βιάζεσαι, σε κάνω βόλτα. Εγώ πού να πάω, πάω την άλλη, πάω εδώ. Λοιπόν, έλα εδώ. Έλα μου, ναι. Θα μου βάλεις 2 φλιτζάνια του τσαγιού. Ναι. Από αυτό. Μάλιστα, εγώ άμα. Είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, έτσι. Ναι. Θα το είχα κάνει από πριν αυτό, αλλά ξέρεις γιατί δεν το κάνω. Γιατί πάρα πολλοί αμφισβητούν κάποια πράγματα και λένε. Μα δεν βγαίνει. Μα πώς δεν βγαίνει. Θα κάνουμε και τις δόσεις μπροστά σας, προκειμένου να καταλάβετε ότι λέμε αλήθεια. Ναι. Τι άλλο να κάνουμε. Κοίταξε, είναι γνωστό πια τόσα χρόνια, ξέρουν όλοι ότι εγώ δεν. Εσύ είσαι από τις μαγείρισες που δεν κρύβουν υλικάκια. Δεν έχω λόγο να κρύψω. Γιατί μερικές. Δεν είναι μερικές, όλες τα λένε, απλά δεν τις παρακολουθούμε σωστά. Αφού ξέρεις ότι ειδικά στη ζαχαροπλαστική πάντα κρατάνε κάτι tips. Ξέρεις, οι πολύ παλιοί σεφ, ξέρεις τι κάνανε. Ερχόταν ο βοηθός και του δείχναν τη συνταγή. Και την ώρα που θέλει να βάλουν το κάτι της, το κρυφό. Του λένε, κοίτα λίγο εκεί. Του λέγανε, θέλω να πάω τουαλέτα. Μέχρι και τουαλέτα πηγαίνανε για να φτιάξουν αυτό το πράγμα, να μην το δούνε. Είδες. Αυτοί είναι κοντόφθαλμοι άνθρωποι. Τι έχεις βάλει, και γαλατάκι. Εδώ έχω βάλει γάλα. Γάλα, λοιπόν, 2 κούπες. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το είπα, έτσι. 1:2. Λοιπόν, βάλουμε ένα αυγό, σε παρακαλώ. Ένα αυγουλάκι, τάκατα. Τάκατα το αυγουλάκι μου. Δεν ανοίγει. Όχι, έχει ένα πουλί μέσα. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, μία διόρθωση. Ναι, έλα, πες. Ποτέ δεν θα βάζεις έτσι το αυγό. Ποτέ. Πώς, τι. Έτσι όπως το ρίξεις μέσα. Διότι υπήρχε περίπτωση το αυγό, στο έχω ξαναπεί, να είναι χαλασμένο. Και τώρα από τι είδε αυτό. Και άμα είναι χαλασμένο, πετάς τα πάντα. Ωραία. Και άμα ήταν χαλασμένο, πώς θα το καταλάβαινα. Το βάζεις στο πιάτο. Ναι, το κοιτάς. Σε ένα πιάτο το κοιτάς και μετά το ρίχνεις μέσα. Πώς φαίνεται ένα χαλασμένο αυγό. Φαίνεται. Αρχικά, άμα είναι χαλασμένο, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Α, έρχεται αυτό το πράγμα, ε. Δεν το αυτό θες. Που λέμε αυτό αβουλίλα. Αβουλίλα, λοιπόν, αβουλίλα την καλή. Εδώ την καλή. Το κονιάκ. Κονιακάκι. Το είδες. Κάναμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο χυλό. Κάντο λιγάκι, δουλέψε το, για να μπορέσω εγώ να κάνω... Δουλεύω εγώ το χυλουδάκι εδώ πέρα, λοιπόν, του δίνω να καταλάβει, μέχρι να γίνει ζυμαράκι ομοιογενές. Καθαρίζω το μήλο, εδώ. Όπου ξέρεις τώρα που μυρίζει με το κονιάκ και...
Πού είναι το γωνιάκι? Για να δείξουμε τώρα αυτό εδώ, αυτό μας ενδιαφέρει. Εκεί είναι που καθαρίζει η Ρένα τα μήλα. Το μήλο. Τα ξεφλουδάει. Το καθαρίζω. Έχω δίπλα μου πάντοτε και μία λεμονόκουπα. Και το φαϊτολογάζει για να μην κυτρινίσει. Γιατί ε? Θα... δεν κυτρινίζει, μαυρίζει, μαυρίζει. Α, ναι, μαυρίζει, μαυρίζει. Δεν κυτρινίζει. Μαυρίζει. Λοιπόν. Έχω αυτό το μηχανηματάκι. Ποιο? Αυτό είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι τίποτα. Α, το βάζεις και παίρνει όλη τη... θέλω να το κάνω έτσι για να μην μπεδεύομαι, ναι, δεν το κάνω ροδέλες και απλά το κόβω το μήλο στα τέσσερα και το κάνω στα τέσσερα. Μάλιστα. Αλλά έτσι είναι πιο, ξέρεις, πιο νόστιμο. Οπτικά, αυτό όχι πιο εδώ πέρα νόστιμο. Θα το κάνεις σαν κουρκούτι. Αυτό είναι κουρκούτι, δεν το έκανα σαν κουρκούτι. Είναι κουρκούτι, λοιπόν. Και δεν έβαλες μπύρα, αφού στο κουρκούτι βάζεις μπύρα συνήθως. Ναι, στο γλυκό τώρα, αν βάλω μπύρα θέλεις. Πώς? Λοιπόν, δες το αυτό, πώς έγινε. Πολύ ωραίο, διαμπερές. Βάζεις διαμπερές. Αερίζεται από παντού. Λοιπόν, βάζεις αυτό. Μέχρι. Και ήρθε η ώρα τώρα να το κόψουμε. Να σου πω, μήπως θέλει αυτό έτσι παιχτό, το θέλουμε, ναι, γιατί βγαίνει, ναι, ναι, έτσι, ναι, παιχτούλι. Ναι, ναι. Ωραίο. Ναι, ναι. Άφησε το μου λίγο. Ωραίο, το έκανα. Όχι, γιατί κοίταξε, όχι, βλέπω, λέει, κάποια γρομπαλάκια μέσα. Όχι, ναι, κοίταξε. Ναι. Α, ήθελες σαν ομελέτα. Θέλει αυτό να κάνεις. Αυτό να σου πω, άμα βαριέμαι λίγο, μπορώ να το βάλω μίξερ και με μιξεράκι. Μίξερ, μίξερ, μίξερ. Ωραία. Γιατί τα γρομπαλάκια, άμα κάνει, θα τα τρως. Και δεν θα είναι ωραία, θα σε εκνευρίζουν. Α, μένουν και μετά το κάνεις με τα γρομπάλια. Λοιπόν, αυτό είναι. Βάζουμε το λάδι μας. Το λάδι, Παναγιώτη, δεν θέλουμε να κάψει πολύ, διότι θα μας μαυρίσει και δεν θα είναι ωραίο. Αλλά, πάντα όταν κάνεις κάτι αλλά, με κουρκούτι, το είσαι προσεκτική σε αυτό. Όχι και κρύο. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε κόψει τώρα εδώ. Θα μπορείς αυτό το κονιάκ, γιατί το έχω στην άκρη σίγουρα, έτσι. Στην οπαθή τώρα μου έχει μουδιάσει το χέρι από τα τακατούκα. Α, έλα με δύναμη, όχι έτσι. Λοιπόν. Βλέπεις τις κοβροδέλες. Άμα σηκώνω τον απόδειο βοηθάει, άκου τώρα. Παναγιώτη, σήμερα δεν είσαι σωστός βοηθός, γιατί. Δεν είμαι σωστός βοηθός, δεν έχει μείνει γρομπαλάκι. Δεν θέλω ούτε ένα γρομπαλάκι. Ούτε ένα έχει. Μήπως ήταν εσβολιασμένο το αλεύρι σου. Το αλεύρι μου δεν είναι ποτέ σβολιασμένο. Το χέρι σου είναι λιγάκι, να μην σου πω. Γρομπαλιάρικο. Γρομπαλιάρικο. Βάλε κάτι με γρόμπαλα, ρε λοιπόν, εσύ, Βαγγέλη. Γρόμπαλα. Γρόμπαλα. Παναγιώτη, μην μου το χαλάσεις. Τι να χαλάσω. Κάνε αυτό που σου είπα. Που το έχω κρατήσει, το έχω κάνει εδώ πέρα. Παναγιώτη, ανοιχτή. Κάνε αυτό που σου λέω. Λοιπόν, είδες πως έχω κόψει τις φέτες. Ναι, ναι, λεπτές. Δεν είναι χοντρές, γιατί άμα τις κάνουμε χοντρές. Ροδελίτσες. Δεν θα είναι ωραίες. Λοιπόν, αυτό είναι τέρμα. Ωραία. Όπω, πολύ ωραία θα είναι. Έμα, βοηθάς, δεν βοηθάς, σωστά σήμερα. Σιρένα, όλη η Ελλάδα σήμερα, βλέπω ότι βοηθάω. Σήμερα και όλη η Ελλάδα θα πει, βοηθάω. Ο βοηθός σου δεν. Φυγά, λοιπόν, μην γυρίσει η Ελλάδα να πει τέτοια κουβέντα για μένα. Το έχουμε συνεννόηση. Παναγιώτη, εδώ. Ναι. Τάκ, το βουτάμε, το γυρνάμε. Το γυρνάμε. Κάνουμε αυτό. Ναι. Και το τεινάζουμε να περίμενε. Έχει... Δεν είναι ώρα. Δεν είναι ώρα. Θέλουμε λίγο ακόμα. Θέλουμε δεν άφησε το μάτι. Ναι, βέβαια. Θέλουμε λίγο, λίγο ακόμα. Λίγο νωρίς το βάλαμε. Το βλέπεις. Θέλουμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, τα έχω κόψει εγώ όλα αυτά. Πώς ώρα θα την κάνεις, έτσι μέχρι να γνησίσουν. Αυτό δεν είναι ώρα, δεν μπορούμε να πούμε την ώρα. Τα το βλέπουμε. Βάζεις δύο λεπτά και τα γυρνάς τούμπα. Την άλλη μεριά και θα δεις ένα ξανθό χρυσαφή χρώμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να άρχισε το λαδάκι. Το είδα. Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται να πω τι είναι. Βάζουμε, λοιπόν, κοιτάξτε βάζουμε τώρα κανέλα. Το σερβίρισμα. Εδώ είναι μεγάλο το tip. Στρώνει κανελίτσα στην πιατέλα. Τόσο εδώ. Και τριμμένο αμυγδαλάκι, γιατί μιλόπιτα, γλυκό με μήλο και χωρίς αμυγδαλάκι. Μπορείς να βάλεις, ναι, ναι, ναι. Μπορείς. Και άχνη θα βάζα εγώ, θα βάζεις εσύ. Όχι και άχνη. Σιγά μην έβαζες. Όχι πολύ πράγμα. Λοιπόν, εδώ βλέπεις τι έκανα. Λοιπόν, εδώ. Ξεκίνησε εδώ αντιφρά. Υπέροχα. Αυτό λοιπόν, θέλει προσοχή αυτό, Παναγιώτη. Το βλέπεις, για να μην τραβήξουμε χυλό πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Κοιτά, πραγματικά δοκιμάστε σήμερα. Είναι τα κάντε... χέρια μου, σας παρακαλώ, προσέξτε τα χέρια μου να κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάντε ένα εύκολο φαγητάκι, μια μακαρονάδα δείτε... και ορφανή και κάντε αυτό το γλυκάκι σήμερα. Σήμερα μια μακαρονάδα, πολύ πιο απλό να σου πω εγώ, εκτός μακαρονάδας ορφανής. Τι να φάνε. Να κάνουν ντομάτες, πατάτες και αυγά. Έτσι, κάντε κάτι μια απλό και φτιάξτε τώρα... το γλυκό. Να πάρουν τα ντοματίνια, τα μπέμπι που λέει η Ναταλία. Έτσι. Και να τη φτιάξει. Είναι πολύ ωραίο. Πατατάκι βραστό, κολοκυθάκι βραστό με τους ανθούς τώρα. Ρένα, ξέρεις ότι σε αυτή την κουζίνα ο αρχηγός είσαι εσύ.
Όχι, δεν υπάρχει αρχηγός εδώ. Όχι, υπάρχει αρχηγός, υπάρχει ηγεσία σε αυτή την κουζίνα και εσύ. Όχι, εδώ. Όταν εσύ λοιπόν που είσαι αρχηγός της κουζίνας. Είμαστε όλοι το ίδιο. Εσύ που είσαι αρχηγός της κουζίνας, μπορείς να μου πεις ότι μπορώ να δώσω ένα λεπτάκι να πούνε κάτι τα κορίτσια, τότε εγώ θα το δώσω. Μπορώ. Τώρα δεν μπορείς. Να, ορίστε. Τώρα δεν μπορείς. Θα μου πει όμως η αρχηγός. Πότε μπορώ. Μόλις γυρίσω αυτό. Με το που τα γυρίσουμε, θα μας τα πει η Έλενα. Η Έλενα να μας τα πει. Η Έλενα, έχει κάτι να μας πει. Φοβερό, πολύ ενδιαφέρον. Η Έλενα πάντα φοβερά λέει. Δεν θα το πει σήμερα Έλενα μόνο. Είναι... Λοιπόν, πρόσεξε αυτό που βλέπω. Να. Το είδες πώς αρχίζει και. Αυτό ήταν το πρώτο μας. Το πρώτο μας, βέβαια. Έτσι. Τώρα θα το γυρίσει, λογικά θα έχει πάρει λίγο χρωματάκι. Κοίταξε, αυτό. Να δεις εδώ με μεγάλη προσοχή. Δεν το τρυπάς. Όχι. Ποτέ. Τάκ. Κάνεις αυτό. Κάτσε, κόλλα το πρώτο δίπλα. Θα ξεκολλήσει, μην ανησυχείς. Κάτω. Λοιπόν, κοίταξε Παναγιώτη μου. Αρχίζει να ξαναγίνει. Αρχίζει. Δεν έχει γίνει, λοιπόν. Mm-hmm. Ώσπου να ξανθίνει, Έλενα, μπορείς να το πεις. Άντε, να μας πει κάτι η ξανθιά μας μέχρι τρέπουμε. Να ξανθίνει το νοικοκομματάκι μας. Μας έφαγες πάρα πολύ χρόνο. Έλενα, σε αγαπάμε, δεν πειράζει. Θα της ξαναδώσεις χρόνο να πει κάτι. Δεν θα της ξαναδώσω άλλη φορά. Ήταν η τελευταία της φορά, λοιπόν. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε εδώ το μέλι μας. Ανοίγουμε το μελάκι. Λοιπόν, τα γυρισές. Όχι ακόμα. Περιμένουμε, περιμένουμε. Ανοίγουμε εδώ το μέλι. Να σου πω, μην νομίζεις θα κάνεις αυτά τα πέντε να τα δείξεις στον κόσμο. Όλα θα τα κάνεις, τα φάμε. Όλα, λοιπόν. Απορείς τώρα γιατί έχω αυτό το κονιάκ εδώ, ίσως θα έλεγες. Γιατί αυτό... είχα μια απορία εδώ, τα σαμάτια μου ζωγραφισμένη. Γιατί λοιπόν, έχει αυτό το κονιάκ. Η Ρένα δεν το ξέχασε όμως. Γιατί το έχει αυτό. Εδώ, κοίτα. Μελάκι με κονιάκ θα ανακατέψεις. Μπράβο, αγιά σου. Θα κάνεις σαν σώσε. Σαν... Αγιά σου, μάνα. Θες το πιρουνάκι να το κάνω έτσι. Να το ρίξω όλο και μετά. Ναι. Λοιπόν. Εδώ, κοίτα. Εδώ έχει αρχίσει να γίνεται τη ξανθιά στο κάγκελο. Ναι. Λοιπόν. Έχει να ξανθαίνει εδώ ο τόπος. Εδώ ρίχνεις και λίγη κανέλα. Και κανέλα να βάλεις. Λίγη κανέλα και εδώ. Αυτό ήθελα να δείξω. Έλα, νάτα. Αυτό είναι το πρώτο. Το βλέπεις πώς γίνεται. Σαν φλουράκια γίνονται. Λοιπόν, πες μου ποιο παιδί δεν θα θελήσει να φάει αυτό το πράγμα. Ο Θανασάκης της γειτόνισσάς μας, της κυρίας Ελένης. Το οποίο είναι, βλέπεις, αλλά αυτός είναι ένας. Συγχρόνως το παιδί τρώει και φρούτο και μέλι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ αυτό, το βλέπεις τι γίνεται. Ανακάτεψέ το. Θα το σπάσω έτσι με το πιρουνάκι. Με δύναμη σε παρακαλώ, γιατί σήμερα τι μικρό πιρουνάκι πήρες. Μικρό είχε, δεν έχει μεγάλο. Θα σε σκοτώσω. Με τα πυρούνια είμαι. Λοιπόν, για περίμενε τώρα, άφησε το μου λίγο. Θα το σπάω, το κάνω. Αυτό βλέπεις. Έτσι, σαν... μπράβο. Σαν καραμελίτσα. Ναι, θέλουμε να γίνει σαν καραμέλα. Αυτό θα το ζέστανε κιόλα ή όχι. Όχι, δεν το ζεσταίνουμε. Κάνουμε δρακόμελο, κάνουμε τίποτα. Τίποτα, περίμενε. Λοιπόν. Ωραίο μέλι. Βλέπεις τι γίνεται. Ωραίο μέλι. Είναι θυμαρίσιο, είναι αρωματικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως είπαμε, θα δείξουμε από την άλλη εβδομάδα και φαγητό με μέλι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Με άρωμα μαστίχας. Το θέλω. Είναι εξαιρετικό. Το θέλω. Το θέλεις, ε. Αύριο θα μαγειρέψεις. Αύριο τι λες εσύ να μαγειρέψω. Εγώ έχω σκεφτεί, για πες μου εσύ. Δεν θα κάνω αυτό που θέλεις, αλλά τέλος πάντων έτσι να έχεις την. Κάτσε, θες να μου πεις κανένα υλικό να βοηθήσω. Τι έχεις στο μυαλό σου να χρησιμοποιείς σαν υλικό βασικό. Αύριο. Να. Δεν ξέρω. Τι λες εσύ. Δεν ξέρεις εσύ. Ωραία, κάνε μας. Μπορείς να φτιάξεις φρέσκα ζυμαρικά, όχι. Όχι. Αυτά που είναι γεμιστά τα. Όχι. Δύσκολο. Θα τα φτιάξουμε. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Ναι. Κάποια στιγμή θα τα φτιάξουμε. Πολύ γιατί θα ήθελα να μάθω να κάνω τέτοια γεμιστά με μανιτάρια, με. Με τέτοια πράγματα. Με τυριά και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ επειδή όπως ξέρεις. Ζυμαρικό θέλω όμως παρόλα αυτά. Έχω τρέλα με το τυρί. Ναι. Δηλαδή μπορώ να ζήσω με τυρί. Ναι. Θέλω να κάνουμε ένα φαγητό με γραβιέρα νάξου. Με γραβιέρα νάξου. Και επειδή είναι Παρασκευή. Να έχουν για να φτιάξουν κάτι την Κυριακή. Θέλω να κάνουμε ένα κοτοπουλάκι με γραβιέρα νάξου και με μία μακαρονάδα. Αυτό θα κάνουμε αύριο. Ένα κοτοπουλάκι με γραβιέρα νάξου και μία μακαρονάδα. Λοιπόν. Και είναι και Παρασκευή και θα το έχετε και όλο το σουκού. Και είναι και Παρασκευή, το... λοιπόν. Παναγιώτη, κοίταξε τώρα να δεις εδώ τι γίνεται. Νάτα τα λουκουματάκια μας που βγήκανε, ναι. Λοιπόν, τα βλέπεις πως είναι όλα. Υπέροχο. Θέλω να σου φέρω τη διατέλα κοντά να μην πιτσιλά. Όχι, εδώ, όχι, γιατί σε φοβάμαι, μη σε κάψω. Είναι το μόνο πράγμα που φοβάμαι να το. Εντάξει. Για να μην καείς. Δεν θέλω λοιπόν, να μου εισανήσεις. Εδώ κοίταξε τι γίνεται. Εγώ δεν καίγομαι. Μην το επιχειρήσετε εσείς να το κάνετε. Βλέπεις πως είναι. Τέλειο. Ούτε λάδια. Τέλειο, ούτε τίποτε. Τέλειο. Και τα βάζουμε εδώ, στρογγυλά. Εντάξει. Λοιπόν. Έγινε. Παναγιώτη μου, κοίταξε τώρα εδώ τι κάνουμε. Ναι. Έτσι όπως τα έχω ετοιμάσει.
Βάζουμε. Τα βλέπετε, είναι λαχταριστά. Βάζουμε εδώ λίγο. Θα φάω ένα λουκουμά. Και τώρα θα ρίξει το μελάκι να γίνει. Λίγη κανελίτσα πάλι. Γίτσες. Γίτσες και χαρίτσες. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Και το μελάκι που το έχει ανακατέψει με κονιάκ και κανέλα. Με κονιάκ και κανέλα. Εάν έβαζα εκεί ουίσκι, θα έβαζες και εδώ ουίσκι. Μάλιστα. Δηλαδή, α, ό,τι ποτό βάζουμε στο να βάζουμε και στο άλλο. Κοίταξε να δει. Ναι, μην γίνουμε ντύρλα, ένα λουκουμά είπαμε να φάμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Να δεις, δοκίμασε ένα Παναγιώτη να μου πει, ένα πιατάκι. Τι πιατάκια και ιδίες τώρα μεταξύ μας. Έλατε, έλατε. Γεια μια σας. Οικογένεια γεια είμαστε. Μας. Γεια μας. Ο! Τι έπαθες. Καίει, αλλά είναι καίειο. Μου επιτρέπεις να δώσω και στον Νίκο μου ένα λουκουμά. Όχι. Okay. Νίκο μου, έλα να φας ένα λουκουμά. Μόνο δύο κουλούρια, δύο σοκολάτες. Νίκο, έλα αγόρι μου, εσύ να φας. Δώστε και ένα λουκουμά, τέτοιο μεταβολισμό. Ωραία, είδες. Κατά τα άλλα μου λες ότι είναι φίλος σου. Παρτάκιας. Λοιπόν, κοίταξε εδώ να δεις εγώ θα σου δώσω. Ιλένα, είχα την πάρει δική σου εξολοκλήρωση όπως την έχω πάρει εγώ. Ή δεν θα ακουμπά. Η Ρένα δεν είναι κανενός. Η Ρένα δεν είναι κανενός. Ανήκει μόνο στη Ρένα. Η Ρένα δεν είναι κανενός. Η Ρένα είναι της Ναταλίας. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, είπαμε ήρθα και το εννοώ αποκλειστικά και μόνο για την Ναταλία Γερμανού. Εγώ διαβάζω και είσαι διαμένα. Κλαπ, κλαπ. Να πω ένα ευχαριστώ στον Βασίλη, γιατί μέσα εκεί που είμαστε, το ρώτησε είχα μια απορία. Και με ενημέρωσε, δεν θα πω τι, και με ενημέρωσε, μου φωνάζει επάνω, μην το πει, δεν θα το πω. Με ενημέρωσε και μία πορεία που είχα. Ευχαριστώ καλά, τώρα πολύ. Αυτή η πληροφορία που ήταν τόσο αφαιρετική. Ήταν τρομερή. Τι κατάλαβα εγώ που την άκουσα. Δεν γίνεται, Ναταλία. Δεν γίνεται. Πολύ ωραία. Επίσης, θέλω να πω και εγώ σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να σας το πω. Να είστε καλά όμως. Αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Άλλο. Καλό λοιπόν, απόγευμα να έχετε. Καλή σας όρεξη. Αύριο κοτόπουλο. Αυτό να το δείξουμε λιγάκι αυτό. Να το, γίνεται, να το δείξουμε. Απολαύστε. Απολαύστε το. Έλα, Ναταλία, άρπα μας. Πολύ ωραίο. Υπέροχα. Περιμένουμε αύριο το κοτόπουλο. Κατάλω. Με τη γραβιέρα ή με μακαρόνια. Αύριο θα κάνουμε κοτόπουλο με γραβιέρα νάξου και μία μακαρονάδα για να το βάλουμε από πάνω. Υπέροχα. Υπέροχα.